Τώρα Ρουμανίας με Ουκρανίας, στην πόλη Σιρέτ. Εκεί βρίσκεται η κυρία Ευγενία Γκόγκου, είναι Διευθύντρια Νοσηλευτικής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Καλή σας ημέρα, κυρία Γκόγκου. Να κάνουμε μία προσπάθεια, κυρία Γκόγκου, το μικρόφωνο λίγο πιο κοντά στο πρόσωπο. Μάλλον καλύπτεται από κάποιο ρούχο και δεν σας ακούμε καθαρά. Συγχωρέστε μας, αλλά είναι τόσο το κρύο που βέβαια, εκ των πραγμάτων... Αλίμονο. Τώρα είναι λίγο καλύτερα? Πολύ καλύτερα. Πάρα πολύ καλύτερα. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Καλημέρα σε όλους σας λοιπόν και στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την προσπάθεια ανάδειξης αυτού του μεγάλου ανθρωπιστικού έργου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και δι' όλης της Ελλάδος. Mm-hmm. Και την καλημέρα μας σε όλα τα μέλη της ελληνικής αποστολιστικής, τους εθελοντές. Την καλημέρα στους από όλους. Και από αυτούς την καλημέρα. 90 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ουκρανία από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Σημαντική προσφορά. Μεγάλη προσφορά. Μεγάλη. Ακριβώς. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε αυτή η μεγάλη ανθρωπιστική κρίση είναι στο πλευρό των συνανθρώπων μας όπως του αρμόζει με βάση τις αρχές του. Η πρώτη αποστολή ήταν την προηγούμενη εβδομάδα όπου μεταφερθήκανε 40 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας και αυτή την εβδομάδα ήταν η δεύτερη αποστολή με τους 50 τόνους και βέβαια με την κινητή μονάδα υγείας και την ομάδα διάσωσης και το όχημα διάσωσης για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη έχει συμβεί. Και δεν είναι η μόνη αποστολή. Έχουν ήδη φτάσει εδώ και μέρες τρόφιμα και συνεχίζει αυτή η διαδικασία, κυρία Γκόγκου. Βεβαίως. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συνεχίζει όλες τις προσπάθειες για να σταθεί δίπλα στους συνανθρώπους μας. Είναι μια συνεχόμενη προσπάθεια από όλα τα περιφερειακά τμήματα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που συγκεντρώνουν τρόφιμα είδη πρώτης ανάγκης. Τα διανέμουν στις κεντρικές αποθήκες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και από εκεί και πέρα διοχετεύονται έτσι ώστε και τακτοποιούνται ώστε να έρθουν εδώ πέρα και να μπουν να μεταβούμε μέσα στην Ουκρανία και να τα δώσουμε στον κόσμο που τα έχει ανάγκη. Η αλήθεια είναι ότι η βοήθειά μας εδώ είναι πολύ σημαντική. Η κινητή μονάδα έχει περιθάλψει και φροντίσει πάρα πολλά περιστατικά. Έχουμε ιδιαίτερες περιπτώσεις και αυτό είναι το σημαντικό το αξιοσημείωτο που θα πρέπει να αναφερθεί. Έχουμε ανθρώπους που έχουν χρόνια νοσήματα και επειδή ακριβώς έφυγαν πολύ άμεσα, χωρίς να έχουν την ετοιμότητα από τα σπίτια τους, δεν έχουν τη φαρμακευτική τους αγωγή. Και εμείς εδώ πέρα καλούμαστε να καλύψουμε αυτό το μεγάλο κενό με φάρμακα, με εξετάσεις, με παρεμβάσεις που χρειάζεται. Έχουμε πάρα πολλά περιστατικά από τραύματα, καθώς οι άνθρωποι μεταβαίνουν και προχωράνε μέσα σε δύσβατες περιοχές. Αντιλαμβάνεστε ότι τα τραύματα είναι κάτι που είναι σύνηθες σε αυτές τις περιπτώσεις. Και βέβαια έχουμε περιστατικά παιδιατρικά, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που υπάρχουν. Να σας δώσω να καταλάβετε, αυτή τη στιγμή είμαστε στο μείον 7. Μείον 7. Ναι, τώρα. Αντιλαμβάνεστε ότι τα παιδιά όταν είναι εκτεθειμένα σε αυτές τις καιρικές συνθήκες αναπτύσσονται κάποια προβλήματα, ειδικά του αναπνευστικού συστήματος. Οπότε πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και να τα διαχειριστούμε. Σας περιμένουν και σας αντιμετωπίζουν κυριολεκτικά ως σωτήρες μετά από τις περιπέτειες και όλη αυτή τη φρίκη του πολέμου που έχουν αφήσει πίσω τους. Να είστε καλά, κυρία Γκόγκου, σε εσάς, συνεργάτη σας στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, στο Διεθνή Ερυθρό Σταυρό. Είναι θεάρεστο το έργο. Και είναι και μεγάλη η στήριξη των Ελλήνων από το υστέρημά τους και από το περίσσευμα ορισμένων, αλλά κυρίως από το υστέρημα που μπορούν και ανταποκρίνονται και έτσι και εσείς με το μοναδικό τρόπο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ανταποκρίνεστε εκεί που υπάρχει η ανάγκη, που υπάρχει η αιτία δυστυχώς από τον πόλεμο, το να φροντίσουμε τους συνανθρώπους μας. Καλημέρα από την καλά. Αθήνα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.